Σήμερα Κροατή μου γιορτάζει ο Ιρινέος, αυτό που προκαλεί ειρήνη, αυτό που επαναφέρει την ειρήνη. Εκείνο που δημιουργεί τι συνθήκε ώστε να έρθει η ειρήνη. Ναι, εκείνο τέλο πάντων που ό,τι και αν προσπαθεί από τα πιο πάνω δεν φαίνεται να τα καταφέρνει και ιδιαίτερα. Σήμερα Κροατή μου είναι η Ευρωπαϊκή μέρα μνήμη για τα θύματα του ναζισμού και του σταλινισμού. Πολύ μνήμη μαζεμένη για να χωράει σε μία μέρα. Επίση, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και τη κατάργησή του. Τι περίεργο τρόπο να υποθεί, ακροατή μου, ε! Ψάχνουμε δηλαδή γάιδαρο να φορτώσουμε τα κλίματά μα ή να συμφωνήσουμε ότι το ξυπνητήρι μα ήταν χαλασμένο από την αρχή και η υπενθύμηση δεν δουλεύει. Το 1864, σαν σήμερα, θα γεννηθεί ο Ελευθέριο Βενιζέλο. Διατέλεσε πρωθυπουργό από το 1910 έω το 1915 και από το 1928 έω και το 1932. Όλα αυτά βέβαια πριν τον κάνουν αεροδρόμιο στα Σπάτα. Το 1927 στι 23 Αυγούστου εκτελούνται στη Βοστόνη οι εναρχικοί Νίκολα Σάκο και Μπαρτελομέο Βαντσέτη, επειδή κρίθηκαν ένοχοι φόνου σε μια κάθε άλλο παρά αμερόληπτη διαδικασία. Φόνο τον οποίο ουδέποτε παραδέχτηκαν. Το όνομά του αποκαταστάθηκε ακριβώ 50 χρόνια αργότερα στι 23 Αυγούστου του 1977. Θυμάσαι ακροατή μου που αναφέραμε παλαιότερα τα deals που αποφέρουν οι πόλεμοι μεταξύ χωρών. Ε, για πάμε να δούμε και ένα πρόπολεμο ανάμεσα σε δύο μέρη που δεν θα περίμενε να ακούσει. 23 Αυγούστου του 1939. Η Ναζιστική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν σύμφωνο μη επίθεση, γνωστό ως σύμφωνο Molotov-Ribbentrop. Σε μια μυστική προσθήκη στο κείμενο τη συμφωνία, η Πολωνία διαμοιράζεται ανάμεσα στα δύο κράτη. Υπέροχο, ε? Όχι βέβαια. Να πάμε στο 1942, όταν σαν σήμερα θα αρχίσει η πολιορκία του Στάλιγκραντ από του Γερμανού. Πάνε και τα σύμφωνα και οι υπογραφέ και οι υποσημειώσει. Τα μελάνια έχουν αξία όσο τα όπλα παραμένουν στι αποθήκε. Το 1948 γεννιέται ο Κώστα Γεωργάκη, κερκυρέο φοιτητή που αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα σε ένδειξη διαμαρτυρία για το στρατιωτικό καθεστώ τη Ελλάδα. Ξέρετε, εκείνο που έφτιαχνε δρόμου και κοιμόταν ο κόσμο με τα παράθυρα ανοιχτά και τα στόματα κλειστά και τα μάτια χαμηλά και τις υπογραφές της δηλώσης. Αν έχει άγνωστες λέξει και είναι ακροατή μου, καλύτερα. Επίση, το 1948, σαν σήμερα, πραγματοποιείται η ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, από 147 εκκλησίε 44 χωρών. Ένα Θεό ακροατή μου, 147 εκκλησίε στη διάθεσή σου, ώστε να αποφασίσει ποια τον έχει ζωγραφίσει καλύτερα, ποια τον χρεώνει λιγότερο και ποια υπόσχεται το πιο δελεαστικό παράδεισο. Ελεύθερη αγορά, αν μη τι άλλο. Το 2016 στι 23 Αυγούστου υπήρξε ημερομηνία που το επιφώνημα Κορίτσια Ομπάρκουλη θα ακουγόταν τελευταία φορά. Όχι πια ω κραυγή θαυμασμού, αλλά με επιπλέον διευκρίνηση: Κορίτσια Ομπάρκουλη πια εδώ. Έφυγε ταλαιπωρημένο νεαρό 80. Και εσύ έστω σαν σήμερα, αλλιώ έφτασε στο τέλο του. Μα άφησε όμω μια υποχρέωση: Να φτιάξουμε το ξυπνητήρι που μα αφιπνίζει για το δουλεμπόριο. Α υπάρξει μέρα που θα καταργηθεί το λίμα, επειδή δεν θα έχει λόγο ύπαρξη. Μέχρι αύριο που θα επαναβλασφημίσουμε παρέα, να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία. Που ξέρει, μπορεί να είσαι εσύ εκείνο που με την επιρροή σου θα καταφέρει να σε κάνουν μνημείο, οδό, πλατεία και διεθνέ αεροδρόμιο.